Τους μήνες του καλοκαιριού αναμένεται να εγκατασταθεί ο εξοπλισμός για την πολυπόθητη αύξηση της δυναμικότητας του βιολογικού καθαρισμού καλυβών, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αποκορώνου, με δεδομένο πως ήδη υπάρχουν πολλά αιτήματα για ένταξη στις εγκαταστάσεις από ξενοδοχειακές μονάδες. Αυτό λοιπόν μας ανάγκασε να οριμάσουμε μια νέα μελέτη, να την καταθέσουμε και να πάρουμε νέους περιβαλλοντικούς όρους, όπου αυξήσαμε από 2.900 ισοδύναμους κατοίκους τους νέους περιβαλλοντικούς όρους σε 4.100 με δυνατότητα επέκταση μέχρι 7.000. Στείλαμε λοιπόν αιτήματα στον κύριο Περιφερειάρχη, ο οποίος τα έκανε αποδεκτά και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, και διάθεσε ποσό ύψους 1.058.000 ευρώ, προκειμένου να κατασκευαστούν συμπληρωματικές μονάδες επεξεργασίας για την επέκταση δυναμικότητας της εγκατάστασης επεξεργασίας αντιβάτων στον οικισμό καλυβών. Θα γίνει δηλαδή μια προμήθεια εξοπλισμού για την αφυδάτωση κυρίως, του απαραίτητου περιφερειακού εξοπλισμού και σύστημα απόσμησης της μονάδας αφυδάτωσης. Επιπλέον, θα προβούμε στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού με στόχο την επέκταση δυναμικότητας όπως σας προείπα. Σε τροχιά ολοκλήρωσης μπαίνει ο βιολογικός στη Γεωργιούπολη, καθώς σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, η αποπεράτωση του έργου αναμένεται στα τέλη του 2020 ή το αργότερο αρχές του 2021. Ήδη κατασκευάζεται το εργοστάσιο του βιολογικού. Έχει κατασκευαστεί το 60% των αποχυτευτικών δικτύων του βιολογικού της ευρύτερης περιοχής Γεωργιούπολης και βρισκόμαστε στο στάδιο της δημοπράτησης των 11 αντιδιοστασίων του υποθαλάσσιου αγωγού και το 40% των αποχυτευτικών δικτύων, μια και το αυξήσαμε πάνω από 2 χιλιόμετρα τις επεκτάσεις του αποχυτευτικού δικτύου. Σε φάση ορίμανσης είναι και ο βιολογικός στην Αλμυρίδα, με στόχο οι νέες μελέτες να κατατεθούν για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ 2023-2027. Έρχεται να καλύψει 7.000 ισοδύναμους κατοίκους και τους οικισμούς Αλμυρίδα, Πλάκα, Καμπιά, Άγιο Βασίλειο, Άσπρο και Κόκκινο Χωριό. Μια περιοχή η οποία και εκείνη έχει πρόβλημα. Θεωρούμε ότι μέχρι τέλος του έτους θα έχουμε οριμάσει πλήρως τις μελέτες, προκειμένου να τις εντάξουμε τη νέα προγραμματική περίοδο και το έργο να κατασκευαστεί. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αποκορώνου, μετά τον σχεδιασμό για κάλυψη των αναγκών σε όλο το θαλάσσιο εύρος του Δήμου, το βάρος θα μετατοπιστεί στην ενδοχώρα, με κύριο μέλημα την προστασία των πηγών της περιοχής.